Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 28 Αυγούστου. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Καρπάθου. Ένας σεισμός που ταρακούνησε τόσο την Κάρπαθο όσο και τη Ρόδο, αν και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπήρξαν καταστροφές στα νησιά, καθώς η υπηρεσία δεν δέχθηκε κλήσεις για βοήθεια. Οι σεισμολόγοι πάντως τονίζουν ότι αν και υπάρχει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, δεν υπάρχουν λόγοι αυξημένης ανησυχίας. Νέος σεισμός χτύπησε τα Δωδεκάνησα κοντά στη Ρόδο. Πρόκειται για νέα σεισμική δόνηση 33 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού. Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 ρίκτερ και εστιακό βάθος 51,8 χιλιόμετρα. Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι είχε σημειωθεί σεισμός 4,9 ρίκτερ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 46 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται κοντά στα 17 χιλιόμετρα. Στην περιοχή που έχουν γίνει αρκετοί σεισμοί το τελευταίο τριήμερο, εκτός από τον σημερινό, μεγαλύτερος ήταν αυτός που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου, με υποθαλάσσιο επίκεντρο που επίσης έγινε αισθητός και στα δύο νησιά. Ήταν μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 47 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13,5 χιλιόμετρα. Οι σεισμολόγοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας παρά το γεγονός ότι οι σεισμοί είναι πολλοί και έρχονται μετά τον μεγάλο σεισμό της Δυτικής Τουρκίας. Θεωρείται ότι οι σεισμοί είναι συνηθισμένο στοιχείο της περιοχής και η εκδήλωσή τους δεν πρέπει να θεωρείται υποχρεωτικά προπομπός ισχυρότερου γεγονότος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η υπηρεσία δεν δέχθηκε καμία κλήση για βοήθεια από τους κατοίκους Καρπάθου και Ρόδου, κάτι που δείχνει ότι παρά το μέγεθος του σεισμού δεν υπήρξαν μεγάλες ζημιές. Όμως, εκτός από τη Ρόδο και την Κάρπαθο, σεισμοί καταγράφηκαν και στη Μαγνησία. Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα. Ο πρώτος σεισμός ήταν 1,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 4:55 πρώτα λεπτά σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων με επίκεντρο το νότιο πήλιο. Η δεύτερη δόνηση καταγράφηκε στις 6:05 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα με ένταση 1,9 Ρίχτερ 22 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κιάθου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική μας επικαιρότητα. Την ανάγκη για ένα θαραλέο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον λαό υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, τονίζοντας ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σηματοδοτεί το πέρασμα στη νέα εποχή. Παραλλήλως, κατά τη συνεδρίαση συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα για τον μετασχηματισμό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ο τέος πρωθυπουργός παρέσχει απόλυτη πολιτική στήριξη στον Πάνο Σκουρλέτη. Ο Φίβος Κλαβιανός βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κομουνδούρ με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Φίβο, καλησπέρα, έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και τον λόγο. Καλησπέρα. Υπάρχουν τέσσερις ειδήσεις από τη σημερινή συνεδρίαση. Πρώτον, δεν υπήρξε κανένας καυγάς στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, υπήρξε πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτό λένε όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Δεύτερον, όλες οι πλευρές συμφώνησαν σε ένα θαραλέο σημαντικό άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία εν ώψη του συνεδρίου. Τρίτον, οι επιθέσεις διαρθρογραφίας που είχε δεχτεί ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κουρλέτης, καταδικάστηκαν από όλο το κόμμα και η φράση είναι ότι ο οίκος επιτίθεται στο γραμματέα, επιτίθεται σε όλο το κόμμα. Και μια τέταρτη, θα έλεγε κανείς και με κάποια έκπληξη, είδηση είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ζητάει αυτός να υπάρξει αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου και ότι ο ίδιος δεν νιώθει καμιά ανασφάλεια, έχει ηγηθεί εδώ και πολύ καιρό του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλες εκλογικές επιτυχίες. Επίσης, έβαλε 6 σημεία για το επόμενο διάστημα, τα οποία βρήκαν την ομόφωνη συμφωνία όλων των μελών της πολιτικής γραμματείας. Πρώτον, δημιουργία ενιαίου κέντρου με την προοδευτική συμμαχία, με τους συμμάχους δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αυτό πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες. Αύριο θα συνεδριάσει η προοδευτική συμμαχία υπό την προεδρία του κυρίου Τσίπρα για να δουν και από εκείνη την πλευρά αν υπάρχει συμφωνία, όπως φυσικά και αναμένεται. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για το ψηφιακό, το μετασχηματισμό το ψηφιακό του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα με τον τίτλο «Η ΣΥΡΙΖΑ». Τρίτον, πολιτική διακήρυξη για το νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Τέταρτον, έναρξη καμπάνιας εγγραφών με δημιουργία και ψηφιακής πλατφόρμας, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά και εγγραφών από κεντρικά σημεία περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να πούμε για την πλατφόρμα που αναφέραμε και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, ναι, είναι ότι είναι ένας μοντέρνος τρόπος επικοινωνίας των μελών με το κόμμα. Έχει εφαρμοστεί και στους Ποδέμους στην Ισπανία και άλλα και από τον Τζέρεμι Κόρμπιν στους εργατικούς στη Βρετανία και είναι ένας τρόπος και λήψης αποφάσεων.
πολύ συμβατός φυσικά με την νεολαία. Πέμπτον, ανοιχτές συνελεύσεις μελών για εγγραφή νέων μελών αλλά και νέων συντονιστικών στις μεγάλες πόλεις. Και ανασυγκρότηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ με κεντρικό ρόλο στο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ και με το φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε επιπλέον ότι ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό μηντιακό περιβάλλον και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενταθεί η αδιαμεσολάβητη σχέση του κόμματος με την κοινωνία, με τη βάση του λαού και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση και αυτό είναι κομβικής σημασίας θέμα. Πάρα πολύ σημαντική ήταν η αναφορά που μας είπαν οι κομματικές πηγές για το τι σημαίνει αυτό το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μιλάμε και για συνέχεια αλλά και για τομή. Και το μη δηλαδή στο κόμμα να γίνει πιο αποτελεσματικό, ιδίως στην κοινωνική του γείωση, αλλά και ως συνέχεια, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ιδεολογικές καταβολές, αλλά ήδη έχει σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση εσωκομματική, η οποία βλέπουμε ότι μόλις ξεκίνησε με τη χθεσινή και τη σημερινή κυρίως συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Να ευχαριστήσω τον Φίβο Κλαβιανό. Θα μείνουμε στο θέμα. Τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν στραμμένα στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προς τον μετασχηματισμό του. Αυτά θα συζητήσουμε τώρα με την Αναστασία Γιάμαλη και τον Γιώργο Μιχαηλίδη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Λοιπόν, Αναστασία, ξεκινώ με σένα. Ήταν γνωστό από το ρεπορτάζ εδώ και μέρες ότι ο κύριος Τσίπρας θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέσουν οι τόνοι. Και το ερώτημα είναι εάν μιλάμε για μια ανακοχή προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές εν ώψη της παρουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ή αν όντως μιλάμε για μια ήρεμη συζήτηση η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση στο δρόμο προς το συνέδριο. Όσοι γνωρίζουν καλά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι ποτέ δεν φοβόταν. Δεν φοβάται και από ό,τι φαίνεται έτσι όπως κινείται η διαδικασία αυτού του ανοίγματος δεν θα φοβάται τον διάλογο. Ο διάλογος είναι πάντα έντονος και πάντα δημοκρατικός και πάντα ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εξωτερικά κέντρα προσπάθησαν να σπείρουν έρηδες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν υπήρχε αμφισβήτηση του γραμματέα, του Πάνου Σκουλέτη, ποτέ δεν ετέθη επί της ουσίας ζήτημα απομάκρυνσης, καθαίρεσης του αν θες, πριν το όποιο συνέδριο, πριν τις αποφάσεις του όποιου συνεδρίου, το οποίο, αν επιτρέπεις ένα σχόλιο, νομίζω ότι το τοποθετούν στον Γενάρη, αλλά εγώ ως λιγότερο αισιόδοξη το βλέπω για πιο μετά, για την άνοιξη. Έχει μία σημασία να πούμε ότι το αρχικό, το διάγραμμα, το είχε θέσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας από το βράδυ εκείνο του στο Ζάπιο, την 7η Ιουλίου. Τότε είχε πει ότι χρειάζεται η αντιστοίχηση του κόμματος με την εκλογική του βάση. Αυτό θα είναι και ο πυρήνας, είναι ο πυρήνας, όπως προκύπτει και από αυτά τα 6 βήματα που πολύ ωραία μας παρουσίασε νωρίτερα ο Φίβος Κλαβιανός, είναι και ο πυρήνας της όποιας διεύρυνσης. Διεύρυνση θα γίνει παρά τους αστερίσκους που μπορεί να βάζουν συγκεκριμένες τάσεις και κινήσεις ιδεών εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι συμφωνούν ότι θα γίνει διεύρυνση, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αντιστοιχηθεί το κόμμα. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Η αντιστοίχηση του κόμματος με την εκλογική του βάση στην κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, παντού. Υποθέτω, Γιώργο, ότι και στο Μέγαρο Μαξίμου θα παρακολουθούν όλη αυτή την δραστηριότητα με την έννοια ότι τώρα που έρχεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και μαζί με αυτό η ώρα της αλήθειας, προφανώς και η κυβέρνηση θα θέλει να ξέρει σε τι κατάσταση θα είναι ο πολιτικός της αντίπαλος, καθώς όλα δείχνουν ότι το σκληρό ροκ είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει, έτσι. Σωστά τα λες. Το θέμα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, τι είδους αντιπολίτευση θα κάνει. Αυτό είναι, σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς φυσικά να εκφράζει κάποια άποψη, ούτε έμεσα ούτε άμεσα για τις εσωκομματικές εξελίξεις, διότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά καθαρά το ΣΥΡΙΖΑ. Και οποιαδήποτε ανάμειξη στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ θα έφερνε, μπορούμε να πούμε, μερικά σκαλιά, μερικά βήματα πιο κάτω την ίδια την κυβέρνηση. Πάντως, είδαμε γαλάζια στελέχη να μην μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό να αναπαράγουν
υπάρχουν διαρκώς δημοσιεύματα τα οποία μιλούσαν για εσωστρέφεια ή δημοσιεύματα επιθετικά προς τον κύριο Σκουρλέτη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σωστά το αναφέρεις. Η κυβέρνηση έχει 158 βουλευτές και οι 158 είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Το θέμα είναι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης ποια είναι, χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης μπορεί να εκφράσει τη δική του άποψη. Πρέπει να σημειώσω ωστόσο σε αυτά τα οποία μας μετέφερε και ο Φίβος και σχολίασε η Αναστασία, ναι, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για το ΣΥΡΙΖΑ να αντιστοιχίσει το ποσοστό του με την κοινωνία, διότι δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο έχει μια προσωποπαγή εικόνα, κατά κύριο λόγο του κυρίου Τσίπρα, να πορεύτει για πάρα πολύ καιρό στηριζόμενο μόνο στο ένα πρόσωπο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σωστές όλες οι κινήσεις που κάνουν. Εγώ θα ήθελα, και είναι δικό μου σχόλιο, θα ήθελα να δω να κάνουν ένα ακόμα περισσότερο άνοιγμα και να στραφούν προς τη βάση, όπως έχουν στραφεί πάρα πολλά μεγάλα κόμματα της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και το σίγουρο είναι ότι όσο πιο ενωμένη είναι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο, μπορώ να σου πω, σκληρό ροκ θα παρακολουθήσουμε στην Βουλή. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης, ο νέος επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο βρέθηκαν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επιλογές πάντως της κυβέρνησης ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα νέα πρόσωπα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα, επέλεξε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε σήμερα στην προαγωγή του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, σε πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την προαγωγή του Αντισαγγελέα Βασίλειου Πλιώτα στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο νέος πρόεδρος γεννήθηκε το 1953, εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Αύγουστο του 1979 και είχε προαχθεί στο βαθμό του Αντιπροέδρου τον Οκτώβριο του 2018. Ο κύριος Τσαλαγανίδης κατέχει την τέταρτη θέση στην επετηρίδα και θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης τον ερχόμενο Ιούνιο. Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γεννήθηκε το 1955. Αποχωρεί από το δικαστικό σώμα μετά από 3 χρόνια, δηλαδή στις 30 Ιουνίου του 2022 και είναι δεύτερος στην επετηρίδα. Ο κύριος Πλιώτας εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Φεβρουάριο του 1981 και προήχθη στο βαθμό του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2012. Στην προσπάθεια που θα καταβάλει ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην απονομή δικαιοσύνης, αναφέρεται σε δήλωσή του ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού, με φρόνηση και σύνεση, να αυξηθεί ο βαθμός της εμπιστοσύνης των πολιτών στην απονομή της δικαιοσύνης. Θα είμαι ευχαριστημένος εάν στο τέλος Ιουνίου του 2020 οι πολίτες αισθάνονται τη δικαιοσύνη πιο κοντά τους. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθώ πλήρως στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου για το καλό και το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών. Πως λύθηκε μια εκκρεμότητα για την επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μια εκκρεμότητα που υπήρχε στην ηγεσία της δικαιοσύνης και που αφορούσε βεβαίως τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει διεκπαιρεωθεί με δύο πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που από την πρώτη στιγμή έθεσε ο Πρωθυπουργός και που βεβαίως ελπίζουμε και πιστεύουμε όλοι μας πως με δεδομένη τη θεσμική προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα της δικαιοσύνης, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα στους Έλληνες πολίτες ότι όλοι μαζί προσπαθούμε για να γίνουν καλύτεροι οι όροι και οι συνθήκες που ζουν οι Έλληνες πολίτες, που ζει η ελληνική κοινωνία. Οι επιλογές της κυβέρνησης έφεραν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου, αναφέρεται ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έδειξε ποια είναι η αντίληψή της για το θεσμό με την απόρριψη της πρότασης για συνενετική επιλογή προσώπων. Θεωρεί ότι η δικαιοσύνη μπορεί να γίνεται έρμεο στην αρένα των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ορισμού της ηγεσίας των δικαστηρίων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγκυμονεί τον κίνδυνο διχασμού στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Από το Περισσό, το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επισημαίνει ότι η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται πάνω σε αυτό το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς, η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό το καθεστώς έχει την αποδοχή και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, συνεπώς το όποιο ενδιαφέρον τους για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι πέρα για πέρα υποκριτικό. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο Άγγελος Μπίνης είναι ο νέος επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τη σχετική απόφαση έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση στην
οποία επελέγει και η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης. Ο κύριος Μπίνης υπηρέτησε από το 2006 έως το 2014 ως ελεγκτής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Τον Μάρτιο του 2014 αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, όπου υπηρέτησε μέχρι και τον Αύγουστο του 2015. Ενώ από το Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας ως σύμβουλος αναλυτής σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον ΟΣΑ στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημόσιου Τομέα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ένας άνθρωπος τα τελευταία 5 με 6 χρόνια έχει αφιερώσει τον εαυτό του σε ζητήματα καταπολέμησης διαφθοράς και διαφάνειας, κάνοντας επιθεωρήσεις και επισκοπή σε πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες μέλη του ΟΣΑ και μη μέλη που ζητούσαν τη συνδρομή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, θα έλεγα, για την κατάλληλη θέση. Είδαμε ότι το σκληρό ροκ που λέγαμε προηγουμένως με τους συναδέλφους έχει ήδη ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν στην πρώτη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζοντας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέριζω τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μένοντας στα θέματα του βίντεο. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να τον ρωτούν τι θα γίνει εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει να κάνει δεκτή την αίτηση, την προσφυγή της κυρία Στάνου, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ξέρει κάτι? Δεν νομίζω ότι γνωρίζει κάτι παραπάνω από τα νομικά, τα οποία είναι και αναγκαία, ούτως ώστε να προκύπτουν σύμφωνα με τους νόμους ακριβώς του ελληνικού κράτους οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και οποιοδήποτε άλλου δικαστικού σώματος, ανώτερου ή κατώτερου. Αυτό έχω την αίσθηση ότι ήθελε να πει. Είμαι σχεδόν βέβαιος δηλαδή, ο κύριος Πέτσας. Από εδώ και στο εξής, στη μία στο εκατομμύριο, υποθέτω, που θα μας εκπλήξει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και το μία στο εκατομμύριο, το ξαναλέω, σύμφωνα με τα νομικά δεδομένα τα οποία έχουμε και τα οποία και εμένα ένας συνάδελφος μου εξήγησε σήμερα, δεν είναι νομικός και μας δίνουν τη βεβαιότητα στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για οποιοδήποτε πράγμα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανατροπή. Αλλά λέμε τώρα μία στο εκατομμύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει κάτι. Κανόνας μας είναι οι κανόνες. Ήταν την πρώτη μέρα στη Βουλή. Οι κανόνες λοιπόν είναι πολύ σαφείς και η Νέα Δημοκρατία τους σέβεται. Πάντως, κύριε Μπογδάνε, ούτε εγώ είμαι νομικός, αλλά οι κανόνες λένε ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα στους νόμους και οι κανόνες επίσης λένε ότι οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών έχουν θητεία. Ο κύριος Ζαγορίτης, ας πούμε, ο πρώην γραμματέας του κόμματός σας, είναι κανονικά στη θέση του στον καταναλωτή, παραμένει, δεν έθεσε κανείς τέτοιο θέμα. Ως εκ τούτου και η πλευρά Θάνου έχει επιχειρήματα και υποθέτω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν ήμασταν δύο μήνες πριν και ένα κυβερνητικό στέλεχος, ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος, εξέφραζε μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη για μελλοντική απόφαση του ΣΤΕ, το λιγότερο που θα κάνατε λόγο θα ήταν για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ενδεχομένως, και μπορεί και να γίνονταν και παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό το οποίο σας λέω με όλη μου τη βεβαιότητα είναι ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ανεξάρτητη, αδέσμευτη και άνευ ή ασδήποτε πιέσεως και ελεύθερη ως εκ τούτου να αποφασίσει αυτό το οποίο είναι σύνομο και αυτό το οποίο είναι προβλεπόμενο από τους ελληνικούς νόμους. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Θα σας πω γιατί. Μπορούμε να μπούμε τώρα σε μια συζήτηση η οποία να έχει αλλά το πίπερο. Καταλαβαίνω ότι και εσείς που χρόνια την κάνετε αυτή τη δουλειά, γνωριζόμαστε 10 χρόνια και την κάνετε και πολύ καλά, όχι μόνο όσον αφορά στην εξαγωγή της πληροφορίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται μια ενημερωτική εκπομπή. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θέλουμε να βάλουμε αλλά το πίπερο. Δεν είστε νομικός όμως, δεν είμαι νομικός. Ας αφήσουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας αδέσμευτο να αποφασίσει. Συμφωνείτε. Το ερώτημα είναι όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προβαίνει σε μια πρόβλεψη της απόφασης. Αντιστοιχίζεται με αυτό που λέτε να αφήσουμε ανεπηρέαστο το Συμβούλιο της Επικρατείας να αποφασίσει. Απόλυτα. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως όλοι οι υπουργοί, οι όλοι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο του υπουργού, έχουν βεβαίως νομικούς συμβούλους. Εγώ είμαι ένας απλός βουλευτής Α Αθήνας, έχω δύο επιστημονικούς συνεργάτες όλους και όλους. Οι υπουργοί, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη συμβούλων σε πλείστα πεδία, διπλωματία, νομικά, έχουν προφανώς νομικούς συμβούλους. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Πέτσας συμβουλεύθηκε τον ή την νομική του σύμβουλο πριν να κάνει αυτή τη δήλωση και ότι στη βάση, δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος δικηγόρος, να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν είναι, αλλά δεν είμαι και βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, στη βάση λοιπόν της ερμηνείας των νόμων που κάνουν οι νομικοί σύμβουλοι, έκανε και ο κύριος Πέτσας μια δήλωση.
Μάλιστα. Έτσι το βλέπω. Βέβαια, επειδή όλοι οι υπουργοί έχουν νομικούς συμβούλους, εάν πάντα ίσχυε αυτό, δεν θα υπήρχε απόφαση που να κριθεί αντισυνταγματική. Αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επιφυλάξει σε όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια πολλαπλούς πονοκεφάλους. Τις έχουμε καλύψει και δύο ως δημοσιογράφοι. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας ελεύθερα θέλει να μας επιφυλάξει οποιονδήποτε πονοκέφαλο που υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους της ελληνικής δημοκρατίας, αυτός ο πονοκέφαλος είναι ευπρόσδεκτος. Καλώς να ορίσει. Αυτό. Και για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είδα και μια ερώτηση του κυρίου Παπαδημούλη στην Κομισιόν, η εισηγήτρια που προτείνεται από την κυβέρνηση για την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η κόρη του αρχαιότερου αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο, αν υπάρχει θέμα ασυμβιβάστου για σας. Καταλαβαίνω τι λέτε. Περιμέντε. Γιατί μεθαύριο οι συνάδελφοι του κυρίου Ράντου θα κληθούν είτε απορρίπτοντας είτε εγκρίνοντας, αποδεχόμενοι μάλλον, την προσφυγή της κυρίας Θάνου, να εγκρίνουν ή να απορρίψουν αντιστοίχως τον διορισμό της κόρης του συναδέλφου. Παλαιότερου, αρχαιότερου και αξιολογότατου συναδέλφου τους. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε. Δυστυχώς για εσάς, για εμένα, για πολλούς. Κύριε Μελιγκόνη, είμαστε ένα μικρό χωριό εδώ στην Ελλάδα. Και επίσης, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει καμία σημασία, η πραγματικότητα το λέει αυτό, ότι πολλές φορές τα παιδιά ακολουθούν, αν θέλετε, και την επαγγελματική ρότα των γονέων τους. Αφήστε που έχουμε και την τάση δεκαετίες τώρα να θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά αρχιτέκτονες, γιατρούς και δικηγόρους. Ελπίζω ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα πλέον βγαίνοντας και από την κρίση, διότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλές τέχνες και πάρα πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να επιτρέψουν στην ανθρώπινη δημιουργικότητα να ανθίσει χωρίς να γίνεται ακόμα μία ανθρώπινη ψηφίδα σε ένα ευρύτατο ψηφιδωτό όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος άχρηστων επαγγελματιών. Επιστρέφω όμως σε αυτό το οποίο λέτε. Ναι. Τι να κάνουμε, σε πολύ απλά ελληνικά, που η εν λόγω κυρία η οποία κρίθηκε άξια για να προταθεί είναι και κόρη ενός ανθρώπου που επίσης ήταν άξιος. Είμαι βέβαιος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Έλληνες δικαστές οι οποίοι έχουν την τιμή και το καθήκον να υπηρετούν τη δικαιοσύνη σε αυτό το ύψιστο επίπεδο θα κάτσουν να αποφασίσουν για το αν είναι η κόρη ενός συναδέλφου ή για το αν είναι η κόρη ενός γνωστού. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι δικαστές μας λειτουργούν έτσι και μπορώ να σας πω ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι τίθενται τέτοιου είδους ας πούμε διλήμματα στους Έλληνες δικαστές. Τώρα κύριε Μπογδάνη, να πάμε λίγο και στο θέμα της ΔΕΗ. Μέχρι πριν δύο μέρες η κυβέρνηση διαβεβαίνει ότι δεν θα επομισθούν οι καταναλωτές το κόστος της διάσωσης. Αλλά παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ επιμένει ότι τις αυξήσεις θα προσπαθήσει να τις ισοβαθμίσει, να τις ισοσκελίσει με μειώσεις στο ΕΤΕΑΡ, στο ΦΠΑ κτλ. Είναι γεγονός ότι, μάλλον δεν είναι γεγονός, θα γίνει γεγονός μεθαύριο, ότι θα πάμε σε αυξήσεις τιμολογίων, σε αυξήσεις ανακιλοβατόρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, για παράδειγμα, να δείτε πόσο διαφέρει το κομμάτι αυτό της συζήτησης από το πρώτο κομμάτι της συζήτησης, όπου δεν είχα στοιχεία, διότι δεν είμαι νομικός και δεν γνωρίζω σε τέτοιο βάθος τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επειδή όμως το κοιτάω αυτό το θέμα από το πρωί, λίγα στοιχεία. Δεν πρόκειται να αυξηθεί ούτε 0,01% οποιοδήποτε τιμολόγιο από τα 7 εκατομμύρια περίπου των χρηστών, των πελατών της ΔΕΗ, επειδή θα πάρει 16% πάνω η κιλοβατάρα. Τα 500 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να βρεθούν βεβαίως θα βρεθούν από μία αναπροσαρμογή εσωτερικά μέσα στο λογαριασμό. Σε πολύ απλά ελληνικά, ανεβάζεις την τιμή του ρεύματος 20%, κατεβάζεις όμως το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά πρέπει να τη σώσουμε τη ΔΕΗ. Δεν είναι αυτό το κομμάτι της συζήτησης στο οποίο μου κάνετε την ερώτηση, αλλά επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Αν δεν τη σώσουμε τη ΔΕΗ, μπορεί να πάρει μπάλα ολόκληρη την ελληνική οικονομία και δεν έχουμε περιθώρια για τέτοιου είδους πειραματισμούς και ρίσκα. Συνεπώς, ιδιωτικοποιείς μερικώς τον ΔΔΕ, ρίχνεις το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξαναλέω, δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά στην πορεία ελπίζουμε ότι σε ένα χρόνο, όταν έχει συμμαζευτεί η κατάσταση, κάπως θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό. Και βεβαίως, εκμεταλλευόμαστε και τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, η οποία έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Να το παραδεχόμαστε. Μην έχουμε τέτοιου είδους κόμπλεξ.
και που πήγε τον ΦΠΑ στο 6%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε οποιονδήποτε καταναλωτή δεν υπάγεται στο εκπτωτικό τιμολόγιο το οποίο προκύπτει αν είσαι συνεπής, ναι, αυτή τη στιγμή αν είσαι από τους συνεπείς της ΔΕΗ, έχεις μια μικρή έκπτωση. Αυτή η μικρή έκπτωση κόβεται για τους συνεπείς χρήστες, για τους συνεπείς πελάτες, όμως με μεσοσταθμική αύξηση για αυτούς 2,2 ευρώ ανά νοικοκυριό. Θα μου πείτε τώρα, επειδή είστε ενημερωμένος, μα θα κόψετε το ρεύμα σε 30.000 καταναλωτές, λέει μία προβολή. Θα σας πω εγώ, ναι, ότι από τους 60.000 οι οποίοι χρωστάνε αυτή τη στιγμή. Έχετε βρει ότι η μισή είναι στρατηγικοί μπαταχτσίδες? Ένας πολύ μεγάλος αριθμός είναι στρατηγικοί μπαταχτσίδες. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω 100 ευρώ στην καθημαγμένη Ελλάδα μετά από 10 χρόνια μνημόνια και με υποθηκευμένα τα περιουσιακά της στοιχεία για έναν αιώνα και εγώ δεν ξέρω πόσο, αυτός ο οποίος χρωστάει 100 ευρώ δεν μπορεί να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι με εκείνον ο οποίος χρησιμοποιεί τη ΔΕΗ ως τι? Ως άτοκο δανεισμό. Σου λέει, θα εξοικονομώ εγώ χρήματα αν έχω μια επιχείρηση, αν έχω μια δουλειά από τη ΔΕΗ, θα αφήνω να μαζεύονται τα χρέη. Τι συμβαίνει αν μαζεύεις 15 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 25 ή 50 χρέη στη ΔΕΗ? Είναι σαν να παίρνεις δάνειο από κάποιον που δεν σου ζητάει τόκο. Λοιπόν, αυτούς εμείς θα τους βάλουμε να πληρώσουν. Τελειώσανε τα ψέματα, τέρμα τα δίφραγκα, να το πω και πιο λαϊκά. Και αν δεν το κάνουνε, θα ξεκινήσουμε κόβοντας το ρεύμα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω να περικόπτεται και το τέλος υπέρ της ΔΕΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Της ΕΡΤ στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αλλά ακόμα αυτό δεν είναι μέσα στη δέσμη εκείνων των προβλέψεων και των ρυθμίσεων που έχει εργαστεί η κυβέρνηση, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν ούτε κατά ένα σέντσι, ένα σέντ, το νοικοκυριό που πληρώνει κάθε μήνα ακόμα έναν λογαριασμό μέσα στις δυσβάχταχτες ήδη υποχρεώσεις του. Κύριε Μπογδάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ, κύριε Μελιγκούνη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στα της οικονομίας τώρα, νέο ρεκόρ σημειώθηκε σήμερα στο δεκαετές ελληνικό ομόλογο που έπεσε και κάτω από το όριο του 1,8%. Παράλληλα, το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ με έντοκα γραμμάτια, με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο. Πρόκειται για αριθμούς που αναμένεται να βελτιωθούν αν επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για μείωση των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί στην αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την καγκελάριο Μέρκελ. Σήμερα, εντωμεταξύ, στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε και το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Με επίκεντρο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο συζητήθηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ως κύριο στόχο έχει την ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο επίτευξης του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η οικονομία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει απλούστευση διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ενώ ακολουθείται ως γενικός κανόνας πρώτα να ξεκινούν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις και να διενεργείται εκ των υστέρων ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών με σκοπό την αποφυγή χρονοτριβής και άσκοπων καθυστερήσεων. Στόχος είναι η μείωση των διοικητικών βαρών ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική. Παράλληλα, όπως έγινε σήμερα γνωστό, πακέτο διάσωσης της ΔΕΗ ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αυξάνονται οι λογαριασμοί των καταναλωτών, αναμένεται να αποφασίσει την Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γιώργου Στάση θα περιλαμβάνει αύξηση της χρέωσης ανά κιλοβατόρα για την ενίσχυση των εσόδων της επιχείρησης, που όμως δεν θα αυξάνει και τους λογαριασμούς γιατί θα αντισταθμίζεται από τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ΕΤΜΕΑΡ. Επίσης, προβλέπεται μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 10% στο 5%, θέσπιση ρήτρας διοξιδίου του άνθρακα για τα νοικοκυριά χωρίς άμεση επίπτωση στους λογαριασμούς και επιπλέον έκπτωση 50% για τα μηχανικά υποστηριζόμενα άτομα που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Στόχος είναι η εξυγίανση της επιχείρησης. Εκτός συνόρων, η Ελλάδα επιβεβαίωσε και σήμερα ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει από τα αγαπημένα παιδιά των αγορών. Νέο ιστορικό ρεκόρ επετεύχθη για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, με την αγορά να κινείται σε καλούς ρυθμούς και να συνεχίζεται το ράλι των ομολόγων της Ευρωζώνης με πρωταγωνιστές τους ελληνικούς και ιταλικούς τίτλους. Σήμερα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς σπάει προς τα κάτω και το φράγμα του 1,8%, υποχωρώντας το νέο ιστορικό χαμηλό του 1,78%. Τώρα οι επενδυτές αρχίζουν να στρέφουν το βλέμμα προς το Βερολίνο, όπου αύριο
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί και το φλέγον ζήτημα του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα είναι καλό και για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τους θεσμικούς πιστωτές της. Θετικό ήταν το αποτέλεσμα της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματείων εξάμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να έχει διατηρηθεί στα άκρως ελκυστικά επίπεδα του 0,15% και το δημόσιο να αντλεί συνολικά το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου 138 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ύψους 875 εκατομμυρίων και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές. Συνέντευξη στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Βερολίνο. Ο Χρήστος Ταϊκούρας υπογραμμίζει ότι η πλήρης άρση των capital controls απομακρύνει ένα παράγοντα αβεβαιότητας, αναγνωρίζει τους εξωτερικούς κινδύνους για την ελληνική οικονομία, όπως και ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις έναντι των πιστωτών, αλλά και επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να πέσει ο πύχης για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ειδικά για το τελευταίο, παρά την επιθυμία της κυβέρνησης για μείωση των πλεονασμάτων, σιγά σιγά κυβερνητικοί παράγοντες διαμηνύουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα προχωρήσει ανακοινώσει μεγάλων φοροελαφρύνσεων κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικοί στόχοι. Ήδη μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, πληροφορίες από το Παρίσι έκαναν λόγο για άβολο κλίμα σε συνομιλίες τις οποίες τα θέματα που αφορούν την ελληνική πλευρά φέρονται να έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τώρα το θέμα της μείωσης των δημοσιονομικών στόχων αναμένεται να τεθεί στο Βερολίνο. Αν τα πλεονάσματα είναι κεκτημένο έδαφος και εσύ το απεμπολείς, προφανώς δεν τα θες τα πλεονάσματα να χαμηλώσουν. Τα χρησιμοποιείς ως δικαιολογία για να προκρίνεις αυτό που εσύ λες με το ρυθμιστικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, η Κομισιόν έχει διαμηνύσει στην ελληνική πλευρά ότι δεν πρόκειται να συζητήσει τίποτα από πλευρά στόχων πριν τον Φεβρουάριο του 2020, όταν θα κλείσει ταμιακά ο προϋπολογισμός του 2019 και θα έχει ήδη κατατεθεί αυτός του 2020. Από την Κομισιόν αναφέρουν ότι για το 2019 δεν αναμένουν απόκληση στους στόχους, εκτιμούν όμως ότι αυτό θα γίνει την επόμενη χρονιά και περιμένουν να δουν τα αντίμετρα στα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές θέλουν πρώτα να δουν έργο και συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και μετά να συζητήσουν για μείωση των στόχων. Για ελαφρύνσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε τα σχόλια των συναδέλφων μας, του Κώστα Πουλακίδα και του Γιώργου Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κώστα, να ξεκινήσω με σένα και με ένα θέμα που καίει και μιλάω για τις αποκαλύψεις σχετικά με την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Μιλάμε τώρα, ο τίτλος της ημέρας είναι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίες θα φτάσουν σύμφωνα με την ίδια τη ΔΕΗ από 16,4% την κιλοβατόρα έως 19,4% αύξηση στην κιλοβατόρα. Υπάρχουν διάφοροι υπολογισμοί. Επί της ουσίας τι γίνεται, ρίχνεται ένα βάρος 5,5 δισεκατομμυρίου ευρώ σε όλους τους πολίτες. Αυτό γίνεται σήμερα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, δεν σκεφτήκαν καμία άλλη λύση, δεν βρήκαν καμία άλλη λύση, βρήκανε την πεπατημένη. Δηλαδή, θα αυξήσουμε τα τιμολόγια, θα το πληρώσουν ακόμα περισσότερο οι καλοί καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι πλήρωναν με δυσκολίες, αυτούς για τους οποίους λέγανε προεκλογικά ότι πρέπει να τους ελαφρύνουμε, τους επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Από 15% που ήταν η ελάφρυση που είχαν, τώρα φτάνει μέσα από τον Απρίλιο και μετά, φτάνει στο 5%. Δηλαδή τους κάνανε αύξηση του τιμολόγιο 10%. Με το αρμόδιο Υπουργείο βέβαια να επιμένει ότι όλα αυτά δεν θα επιβαρύνουν το κόστος για τον νοικοκυριό. Διότι μειώθηκε τον Απρίλιο ΦΠΑ, αλλά τον φάγανε τώρα τη μείωση του ΦΠΑ. Εγώ δεν θα τη δω σαν καταναλωτής τη μείωση αυτή. Το μόνο που θα δω θα είναι αύξηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση με τις πηγές της κυβερνητικές, στην κιλοβατόρα έως και 19,4%. Αυτή είναι η απόφαση. Και εδώ, ειδικά για τους καλοπληρωτές, υπάρχει ένα στοιχείο ανηφικότητας. Διότι θυμάμαι προεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία να λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες και τους συνεπείς καταναλωτές προφανώς και της ΔΕΗ ότι πρέπει να στηριχτούν. Αντί να στηριχτούν όσοι σε αυτή τη χώρα πληρώνουν, το πολιτικό σύστημα τους διδάσκει ότι θα φάνε και μία στο κεφάλι ακόμα. Αυτοί πληρώνουμε. Οι πολίτες πληρώνουν την κρίση της ΔΕΗ, οι πολίτες την κρίση του τραπεζικού συστήματος, οι πολίτες την κρίση της οικονομίας, οι άλλοι δεν πληρώνουν ποτέ. Γιώργο, δεν ξέρω πόσο έτοιμο είναι το Μέγαρο Μαξίμου να επομιστεί ή να διαχειριστεί το όποιο πολιτικό κόστος από τις αυξήσεις στα τιμολόγια. Πάντως, αυτή τη στιγμή φτάνει στο Βερολίνο ο κ. Μητσοτάκης για μια κρίσιμη συνάντηση που έχει αύριο με την κυρία Μέρκελ, έτσι. Ναι, το κυβερνητικό επιτελείο είναι επικεντρωμένο στη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία μπορώ να σου πω ότι από πλευράς εσωτερικής συζήτησης τονίζεται ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, καθώς είναι η πρώτη φορά από την μέρα που βγήκε η Ελλάδα από το μνημόνιο μετά τη δεκαετία
σκληρή κρίση, οικονομική κρίση που ζήσαμε όλοι μας, όπου Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Βερολίνο και συναντάται με την Άγγελα Μέρκελ. Αυτό το οποίο πρέπει να σου μεταφέρω ως πηγές είναι ότι η ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι κυρίως η ασφάλεια, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η Τουρκία, το μεταναστευτικό, καθώς και οι προοπτικές εισρωής άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, που θα έχουν συζητήσεις τόσο με την Άγγελα Μέρκελ όσο και με τον Όλαφ Σόλτς, να συζητήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας στο επόμενο διάστημα, παρουσιάζοντας το μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο έχει η κυβέρνηση και τα μεταρρυθμιστικά βήματα τα οποία έχουν γίνει ήδη, έτσι ώστε να παγιωθεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλλάξει το μείγμα πολιτικής προκειμένου σύντομα να τεθούν. Καλά κατάλαβα ότι στην ατζέντα των συζητήσεων Μέρκελ Μητσοτάκη δεν υπάρχουν γερμανικές οφειλές. Καλά κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής, εγώ δεν έχω κάποια πληροφορία ότι θα συζητηθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, κρατάω έναν αστερίσκο, Κώστα. Δεν θα επικαιροποιηθεί το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι θα συζητηθούν και διμερεί θέματα που μπορώ να σου πω ότι σαν αστερίσκος έρχεται να συμπληρώσει αυτό το οποίο λες εσύ. Δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου να σου πω ότι θα συζητηθούν ή δεν θα συζητηθούν. Όταν όμως. Πάντως από τις κυβερνητικές πηγές δεν προκύπτει ότι δεν το έχουν αναφέρει. Να είμαστε εκεί δίκαιοι και το μεταρρεπορτάζ. Όπως δεν έχουν αναφέρει και τα πλεονάσματα. Διότι εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι θέματα τα οποία αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους συσχετισμούς εντός της Οικονομικής Ένωσης θα τεθούν άμεσα στο επόμενο διάστημα σε φόρα τα οποία θα βρίσκονται παρόντες όλοι οι εμπλεκόμενοι. Όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις που ανέφερες μόλις, θα επαναλάβω ότι από τη στιγμή που συζητείτε ότι θα τεθούν θέματα διμερών επαφών, δεν μπορώ να στο απορρίψω. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν βιάζεται ή δεν κρίνει σκόπιμο να μιλήσει τώρα για τα πλεονάσματα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα τη βγουν τα νούμερα του προϋπολογισμού ή όχι. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Σε αυτό, Γιώργο, πρέπει να σημειώσω ότι μπορεί ο πολιτικός χρόνος από την ημέρα των εκλογών μέχρι σήμερα να ήταν πολύ πυκνός και να έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ωστόσο, μια κυβέρνηση με 10 μέρες διακοπών και ουσιαστικά 40 μέρες από την εκλογή της δεν έχει να παρουσιάσει παρά μόνο τα μέτρα τα οποία προέβη. Δεν έχει να παρουσιάσει μια σαφή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να δούμε όταν θα έχει και το χρόνο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση για απόψε με τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Μελγκόνη. Καλή σεζόν, ευχηθώ να μην πούμε κάτι άλλο, γιατί είναι νωρίς ακόμα Αύγουστος. Να είστε καλά, να είστε καλά και σε εσάς. Δεν ξέρω πόσο καλή θα είναι η σεζόν για τους καταναλωτές, καθώς εντάξει, φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα, αλλά έχουμε πλέον ως είδηση την πρόθεση της ΔΕΗ να αυξήσει τα τιμολόγια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ξέραμε και πριν τις εκλογές ότι είχαμε μια προβληματική κατάσταση στη ΔΕΗ. Ναι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε επανειλημμένως επισημάνει με ανακοινώσεις και δηλώσεις του Κινήματος Αλλαγής αλλά και στελεχών μας. Και αυτό διότι ξέρετε πολύ καλά που παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τη μετοχή της ΔΕΗ που την άφησε, την περιουσία της που την παρέλαβε και τι έχει αφήσει πίσω της. Και είναι προφανές ότι οι δηλώσεις οποίες έκανε μετά τις εκλογές και ο αρμόδιος υπουργός αλλά και μια σειρά κυβερνητικών παραγόντων δεν έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Να διαπιστώνεις ότι η ΔΕΗ δεν είναι σε καλή κατάσταση, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το ξέραμε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν βοηθάει όταν προσπαθείς να ιδιωτικοποιήσεις κομμάτια της. Καθόλου. Είναι σαν να χαμηλώνεις την αξία της ΔΕΗ θέλοντας να ικανοποιήσεις τους πιθανούς αγοράστες. Σε κάθε περίπτωση, ο μόνος που δεν θα έπρεπε να την πληρώσει είναι ο πολίτης, ειδικά ο συνεπής, ο οποίος όλα τα τελευταία χρόνια πληρώνει το δημόσιο ηλεκτρισμό και αυτό το κάνει με τρόπο, ξέρετε, ο οποίος είναι γενναίος και κρατά και τη δημόσια επιχείρηση όρθια, αλλά και φυσικά κάνει το χρέος του απέναντι στο κράτος. Το λέω αυτό διότι σήμερα πρέπει να δούμε ότι μετά την πορεία, όπως είπα προηγουμένως, και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία απλά και μόνο να διαπιστώνει τα πράγματα. Εμείς έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων και επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οι συμπολίτες μας. Είναι κάτι το οποίο είναι και άδικο και έρχεται σε μια περίοδο που οι Έλληνες είναι
ήδη επιβαρημένη από όσα πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Χριστίδη, όπως λέμε και εμείς δημοσιογράφοι, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν ξέρω, επειδή ασχολείστε και με τα νομικά, πρώτον, πώς κρίνεται το γεγονός ότι η κυβέρνηση έσπευσε να προτείνει και να διορίσει τους νέους επικεφαλείς πριν να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της προσφυγής της κυρίας Στάνου. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, η έκπτωτη τέλος πάντων πρόεδρος είπε ότι έχει ζητήσει από όλους τους επικεφαλείς των κομμάτων συνάντηση. Έκανε χθες με τον κύριο Τσίπρα και με ένα άλλο μικρότερο κόμμα από ό,τι μάθαμε. Η κυρία Γεννηματά, ξέρετε αν προτίθεται να την συναντήσει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ζητήματα έχουν πολιτικό πρόσημο και είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά. Είναι προφανές όμως ότι πρέπει τα νόμιμα δικαιώματα τα οποία έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, προφανώς και η κυρία Θάνου, να τα σεβόμαστε. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο νομικό επίπεδο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κρίνεται και από τις πολιτικές του επιλογές. Έχουμε πει και έχω επισημάνει και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις ότι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν ήταν οι θεσμοί και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν οι θεσμοί, αλλά τα πρόσωπα. Γι' αυτό και φτάσαμε να βλέπουμε γενικούς γραμματείς να διορίζονται χωρίς καν να υπάρχει προκήρυξη για τα προσόντα τους. Βλέπουμε το Γραφείο Πρωθυπουργού να συνεχίζει την διαδικασία ζωής του χωρίς να εξυπηρετεί επί της ουσίας τίποτα απολύτως. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθούν τη χώρα να βγει από την κρίση, αλλά συνεχίζουν μία πορεία η οποία κάνει τους Έλληνες να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάτι προσωπικό να συζητήσουμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τους θεσμούς. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και εμείς θα τοποθετηθούμε πολιτικά μέσα στη Βουλή όταν έρθει η ώρα. Εσείς πώς είδατε την σημερινή δήλωση, πρόβλεψη, όπως θέλετε πείτε, του κυρίου Πέτσα, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, λέει, να εγκρίνει την προσφυγή Θάνου το Συμβούλιο της Επικρατείας? Κοιτάξτε, να είτε, εμείς, συνιστά παρέμβαση αυτό στη δικαιοσύνη. Δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, πόσο μάλλον να προβλέπουμε και να προφητεύουμε δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, το θυμάμαι ότι το έκανε ο κύριος Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και έπεσε έξω 100%. Επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όταν την κάνει τη δουλειά της να κρίνουμε το πώς η απόφαση βγήκε, ποιος επηρεάζει και πώς θέλουμε εμείς πολιτικά να την ερμηνεύσουμε. Ψυχραιμία, χρειάζεται νυφαλιότητα, δεν έχει κανένα λόγο κανένας να πιέζεται από τέτοιου είδους καταστάσεις. Επομένως να βγει η απόφαση και συνέχεια να δούμε. Σύμφωνοι. Απλώς όποιος προφητεύει λοιπόν δικαστικές αποφάσεις προσπαθεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Γιατί όταν το έκανε ο κύριος Τσίπρας, όπως λέτε, θυμάμαι ότι και εσείς τον κατηγορούσατε για... Είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάζει τις αποφάσεις. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξανασκέφτεται η κυβέρνηση όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, πόσο μάλλον όταν και η ίδια τα έχει καταδικάσει και είναι προφανές ότι και εμείς το καταδικάζουμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι αφορά οποιοδήποτε κόμμα επιχειρεί να κάνει τέτοιου είδους προβλέψεις ή προφητείες γύρω από δικαστικές αποφάσεις. Κύριε Χριστίδη, εδώ και μέρες, ειδικά από την Κυριακή με τη συνέντευξη του κυρίου Θεοδωρικάκου, υπάρχει ένα θέμα εκλογικού νόμου έτσι, που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Και αν δεν κάνω λάθος, το μήνυμα που στέλνετε ως κίνημα αλλαγής είναι ότι το συζητάτε, αλλά πρώτα θα συζητήσετε το θέμα του εκλογικού νόμου και μετά το κατά πόσον θα μιλούσατε για συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση. Καλά, νομίζω ότι λέμε το προφανές. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα, καμία άλλη κατεύθυνση. Δεν θα βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ναι. Εάν πραγματικά ενδιαφέρει την κυβέρνηση η συνένεση και η συνεννόηση γύρω από τον εκλογικό νόμο, ώστε να έχουμε, προσέξτε, με ένα αναλογικότερο σύστημα, το οποίο δεν έχει τον πόνους των 50 ευρών, αλλά δίνει και τη δυνατότητα κυβερνησιμότητας στην χώρα. Ναι. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Τη διαδικασία την ξέρουμε όλοι και είναι μόνο η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε αυτήν εμείς θα στηρίξουμε την ίδια πρόταση την οποία φέραμε και την προηγούμενη περίοδο όταν συζητήθηκε ο εκλογικός νόμος επί κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Τα ίδια λέγαμε, τα ίδια θα συνεχίσουμε να λέμε. Μακριά από τερτύπια, ας συμφωνήσουμε το τι εκλογικό νόμο θέλουμε να έχουμε και στη συνέχεια να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πάντοτε υπάρχει και πιθανότητα να μην υπάρχει συμφωνία γύρω από τον εκλογικό νόμο, γιατί οι διαρροές και οι προθέσεις είναι γνωστές, τις είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως για το άσυλο, αλλά το τι στο τέλος γίνεται στη Βουλή είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, πολύ καθαρά και με σαφήνεια, θέλω να πω προς όλους όσους μας παρακολουθούν ότι αυτό το οποίο εμείς ψηφίσαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, στηρίξαμε, πιστέψαμε, είναι αυτό το οποίο θα πιστέψουμε και θα στηρίξουμε
στην κοινοβουλευτική περίοδο στην οποία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της χώρας. Τώρα πάμε λίγο και στον κομματικό σας, αν θέλετε, προγραμματισμό. Σε μερικές μέρες είναι η 3η του Σεπτέμβρη, δηλαδή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Προγραμματίζεται ως Κινάλ μια σχετική εκδήλωση και αναρωτιέμαι πόσο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πια μες στο Κινάλ και πόσο θα συνεχίσει να υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορική παρακαταθήκη της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ είναι παντού. Mm-hmm. Είναι σε κάθε γωνιά. Σας ρωτώ, επειδή χώρας, οι ψηφοφόροι του κατά πλειοψηφία πήγαν αλλού, γι' αυτό σας ρωτάω. Το ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Μελιγκόνη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι πώς νιώθηκε ο κάθε ψηφοφόρος, ο κάθε υποστηρικτής, το κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ και της ιστορικής του πορείας σήμερα. Και σήμερα είναι κάτι δεδομένο ότι αναζητά ένα νέο δρόμο προς μια κεντροαριστερά, η οποία καταθέτει προτάσεις mm-hmm. απέναντι προφανώς σε συντήρηση την οποία εκφράζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την αποτυχία την οποία είχε η περίοδος mm-hmm. του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο στη διακυβέρνηση της χώρας και που έστρωσε το χαλί στον κύριο Μητσοτάκη να οδηγηθεί στην αυτοδυναμία. Υπάρχει ανάγκη ένα νέο δρόμο, ένα διαφορετικό mm-hmm. δρόμο, με ανανέωση, προτάσεις, με ταυτότητα η οποία είναι συγκεκριμένη και με έναν αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος είναι μακριά από τα συμπληρώματα τα οποία ήθελαν να μας κολλήσουν και μίντια και διάφοροι παράγοντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν την 3η του Σεπτέμβρη στη Λάρισα επανασυνδεόμαστε και με το κομμάτι των αγροτών, των κτηνοτρόφων, όλων αυτών οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο της μεταπολίτευσης για τους αγρότες και ειδικά για τις αγρότησες και για τις ευκαιρίες τις οποίες έδωσε. Ναι. Και φυσικά θα βάλουμε στην ατζέντα μας και τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την πράσινη ανάπτυξη, το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα από εδώ και μπρος, με βάση το πώς αλλάζει ο πλανήτης μας και σε αυτό το επίπεδο. Και μετά από αυτό, στις 9 Σεπτέμβρη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ΦΟΦ Γεννηματά θα αναφερθεί στους εργαζόμενους και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, στο πώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα στηρίξουμε και θα δώσουμε ευκαιρίες στους ανέργους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και φυσικά όλα αυτά εντάσσονται σε μια μακρά πορεία η οποία φτάνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου όταν, και σας δίνω εδώ μια είδηση, θα πραγματοποιήσουμε την συνδιάσκεψή μας για την σοσιαλδημοκρατία και την κεντροαριστερά, αυτή την οποία έχει προαναγγείλει η ΦΟΦΗ Γεννηματά ήδη από την 8η Ιουλίου και είναι μια συνδιάσκεψη η οποία θα γίνει ακριβώς για να έρθουν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν, να προβληματιστούν δημοσίως και να καταλήξουμε όλοι μαζί, όλα τα στελέχη μας από όλη τη χώρα, να βάλουν τους προβληματισμούς τους έτσι ώστε η παράταξη να βγει ακόμα πιο ενισχυμένη απέναντι σε δύο ρεύματα τα οποία, όπως είπα και πιο πριν, έχουμε διακριτές γραμμές. Και αυτές οι διακριτές γραμμές πια θα είναι και το πεδίο της σύγκρουσης σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Άρα αυτή η συνδιάσκεψη θα είναι κάτι ευρύτερο του κινήματος αλλαγής από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι θα είναι μια διαδικασία για το άνοιγμά σας στο πολιτικό. Είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει αναφορά και πρόσκληση προς όλες τις δυνάμεις κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, προς όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό στον τόπο μας και που σήμερα δεν μπαίνουν στα διλήμματα τα οποία είχαν μέχρι τις εκλογές τις εθνικές και στις οποίες, αν θέλετε, η πόλωση η οποία υπήρξε έδωσε το αποτέλεσμα αυτό. Το αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτό όμως δεν θα μας κάνει να σταματούμε να προσπαθούμε για να παρουσιάσουμε μια νέα, πιο φρέσκια εικόνα. Ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, η παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου είναι μέσα μας, την κουβαλάμε στις ψυχές μας, στο μυαλό μας. Το κρίσιμο όμως είναι να διεκδικήσουμε τις προκλήσεις και να πετύχουμε για το 2030 και για το 2040 για τα παιδιά τα οποία χθες πέρασαν και μπαίνουν στα πανεπιστήμια της χώρας, για αυτές τις γενιές οι οποίες αγωνιούν για το τι χώρα θα ζήσουν τις επόμενες δεκαετίες. Εκεί θέλουμε να δώσουμε τη βαρύτητά μας και πιστεύω ότι όλοι μας θα καταθέσουμε μια πρόταση η οποία θα έχει αισιοδοξία, όραμα αλλά και ρεαλισμό. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την είδηση που μας δώσατε και για την συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και όλα τα καλά σας εύχομαι στο δελτίο σας. Να είστε καλά και εσείς. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αλλαγή θέματος τώρα, αλλαγή κλίματος. Μάχη με πολλά πυρηνα μέτωπα έδωσαν και σήμερα οι πυροσβέστες. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, όπως στο Βύρονα, η αγωνία κορυφώθηκε καθώς οι φλόγες βρέθηκαν μία ανάσα από τα σπίτια. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών θα είναι και αύριο, καθώς οι άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, συνθέτουν ένα επικίνδυνο και έφλεκτο κοκτέιλ.
Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η χώρα μας με τα πυρήνα μέτωπα να εκδηλώνονται το ένα μετά το άλλο. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιούργησαν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιά στην Αρτέμιδα, όπου μάλιστα βρέθηκε μία ανάσα από τον οικισμό στην περιοχή της Βελανιδέζας. Βρισκόμαστε στην Αρτέμιδα, στον οικισμό Βελανιδέζας, εδώ όπου ξεκίνησε μεγάλη φωτιά στις 2.30 το μεσημέρι. Η φωτιά ξεκίνησε από αυτό εδώ το σημείο και κατευθύνθηκε προς το δάσος καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στο νεκροταφείο της Αρτέμιδας στην οδό Κιάφα, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν από 5 έως 6 μποφόρ, εξαπλώθηκε αμέσως καίγοντας χαμηλή βλάστηση, ελιές και αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εδώ πέρα στη δασική έκταση εδώ που βλέπουμε πίσω και μάλλον εξαιτίας των ισχυρών ανέμων η φωτιά αυτή μετατοπίστηκε και σε άλλο σημείο. Μια δεύτερη εστία στα 500 μέτρα περίπου απόσταση. Μάλιστα, βρέθηκε κοντά στις περιουσίες των κατοίκων του οικισμού, καθώς υπάρχουν στην περιοχή πολλά διάσπαρτα σπίτια. Ωστόσο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφών. Μονάχα ένα σπίτι υπέστη υλικές ζημιές στην οδό Ξυλούρη. Ευτυχώς, σπίτια δεν είχαμε. Κινδύνευσαν, μάλλον, αλλά ευτυχώς κανένα σπίτι δεν κάγε. Μόνο ένα μικρό βοηθητικός χώρος στην αυλή ενός σπιτιού κάγει. Πλέον οι ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης με 27 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη έχουν οριοθετήσει το πύρινο μέτωπο. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και τα ελικόπτερα και πυροσβεστική και μπράβο στα παιδιά και τη σβήσανε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί έχει ένα τρομερό αέρα και δεν ξέρουμε τι θα γινόταν και εγώ ήμασταν. Θα κεγόμασταν πολύ άσχημα. Τρώμαξα βέβαια, ήρθα τρέχοντας πάρα πολύ γρήγορα. Μου απαγορεύανε να περάσω, εγώ τους προσπέρναγα και ήρθα γιατί είχα και το παιδί μου εδώ πέρα. Νωρίτερα μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίων της οδού Γρανικού στον λόφο του Βύρωνα, κοντά στο θέατρο Βράχων, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια. Μάλιστα, ζημιές προκλήθηκαν στην αυλή μιας μονοκατοικίας, ωστόσο χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά δεν κατάφερε να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφές και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο παρά τους ισχυρούς ανέμους. Μεγαλύτερη συμβολή είχαν τα αεροσκάφη που εφοδιάζονταν με νερό από την περιοχή του Αλίμου, πραγματοποιώντας πετυχημένες ρήψεις από αέρος. Πάντως, όπως τονίσουν οι κάτοικοι της περιοχής, πολλοί μεταβαίνουν στο λόφο προκειμένου να απολαύσουν τη θέα, με αποτέλεσμα η περιοχή να έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Πυρήνα μέτωπα εκδηλώθηκαν και στην περιοχή Τουρκοβούνια του Γαλατσίου, αλλά και σε δασική έκταση στους Δελφούς, όπου μάλιστα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με τους 39 πυροσβέστες στα 13 οχήματα της δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων επιχειρούν στην κατάσβεση και με τη συνδρομή 2 πεζετέλ, 4 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην πολύπαθη Εύβοια και συγκεκριμένα στην Ερέτρια με την εξάπλωσή της. Ωστόσο, να μην εμπνέει ανησυχία μετά και την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Για μια ακόμη μέρα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου όπως Κορινθία και Αργολίδα και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπως Εύβοια και Βιωτία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποιο πύρινο μέτωπο, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην αστυνομική μας επικαιρότητα. Είχαμε επιθέσεις με βόμβες, μολότοφ και πέτρες που πραγματοποίησαν ομάδες αντιεξουσιαστών τα ξημερώματα κατά δημιουργιών των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, ως αντίδραση για τις πρόσφατες εκενώσεις καταλήψεων. Η Άννα Νικολάου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Συγκεκριμένα, η πρώτη επίθεση, να πούμε, έγινε στη συμβολή με μολότοφ, έγινε στη συμβολή Πατησίων με το ΣΥΤΣΑ, περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα, ενώ μισή ώρα αργότερα έγινε νέα επίθεση με πέτρες εναντίον άλλης δημιουργίας των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη. Όλα αυτά ως απάντηση στις πρόσφατες εκενώσεις καταλήψεων στην περιοχή των Εξαρχείων, ενώ νωρίτερα άγνωστοι έκαναν κυριολεκτικά παρκούρα από ταράτσα σε ταράτσα, φτάνοντας στην Σπύρου Τρικούπη 17 σε ένα από τα κτίρια που εκενώθηκαν την Δευτέρα. Φαίνεται να παραβίασαν την είσοδο του κλιμακοστασίου και από τον μπαλκόνι του πρώτου ερόφου κρέμασαν ένα πανό υπέρ των καταλήψεων και ως αντίδραση στις εκενώσεις. Να πούμε πως είχαμε ακόμη μία επίθεση με μπογιές και σπρέι, αυτή τη φορά στην Πάτρα και στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Κατσανιώτη, καθώς με κείμενο που αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η παρέμβαση αποτελούσε, όπως τονίζουν, άμεση απάντηση στις εκενώσεις των καταλήψεων. Τέλος, 11 είναι τα υποψήφια κτίρια προς εκένωση και ήδη έχουν εκδοθεί ισάριθμες εισαγγελικές παραγγελίες για την εκένωσή τους. Πάμε τώρα και στην Χρυσούπολη Καβάλας. Πάμε και να πούμε ότι μετά από
από τρίωρη απολογή, ο 40διάχρονος κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για τη διπλή δολοφονία του 42χρονου γείτονά του και της 67χρονης μητέρας του. Ο ίδιος, όπως σας τονίζει στην απολογία του, θόλωσε όταν είδε τα θύματα να απειλούν τη μητέρα του, πιάνοντάς την, όπως τονίζει ο ίδιος, από το λαιμό. Μπήκε στο σπίτι, πήρε την καραμπίνα, έβαλε 3 φυσίκια και θα έβγαινε για να τους εκφοβήσει, όπως ο ίδιος είπε στην απολογία του. Ωστόσο, μόλις είδε το θύμα να πλησιάζει, θόλωσε, τον πυροβόλησε και κατόπιν πυροβόλησε και τη μητέρα του. Δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη. Ωστόσο, η οικογένεια των θυμάτων δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς του και τονίζει πως υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι το φωνικό αυτό ήταν προμελετημένο. Και τέλος, να σου πω ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου έχει ήδη ζητήσει, έχει υποβάλει αίτημα για ψυχιατρική εξέταση και αναμένεται να εκδικαστεί. Στο αστυνομικό δελτίο σήμερα είναι και οι αγροτικές φυλακές Τήρινθας. Ακριβώς, στις αγροτικές φυλακές Τήρινθας είχαμε αποδράσεις 4 κρατουμένων, καθώς κατά τη μεσημεριανή καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 2 κρατούμενοι αλβανικής καταγωγής, ένας Αιγύπτιος και ένας Μαροκινός. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες της απόδρασης και η ακριβή ώρα. Πάντως, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τους εντοπίσει. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ και εμείς κλείνουμε. Κλείνοντας λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την σελίδα μας στο Facebook αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.